Ξεκινάμε απόψε με Ηνωμένες Πολιτείες Κολομβία. Αμέσως, ένα υψηλό εμπόδιο για τους οικοδεσπότες. Η Κολομβία, θυμίζω, νούμερο 3 στον κόσμο, πίσω μόνον από Αργεντινή και Βέλγιο. Το χρυσοτρόπαιο, κόρνερ με τον Καρδόνα για την Κολομβία. Μηδέν από τον Κριστιάν Σαπάτα. Χαμηλά το κόρνερ, αρκετά στατικοί οι Αμερικανοί μέσα στο οχυρό τους, μέσα στην περιοχή τους, με φόρα στην κίνηση, το δεξί πόδι. Έρχεται ο Κριστιάν Σαπάτα για το 1-0, ο χορός της χαράς των Κολομβιανών, σαν να τους θυμάμαι στο ξεκίνημα του Παγκόσμιου Κυπέλλου πριν 2 χρόνια στο Μπέλο Οριζόντε με αντίπαλο την Ελλάδα, όταν και τότε από πολύ νωρίς, πριν το δεκάλεπτο, με τον γκολ ενός αμυντικού τους κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Καλή ελιγμή, Ντέψη αντικρίζει το τέρμα για να σουτ έξω. Ποτέ πριν σε 36 λεπτά η ομάδα του Γιούργιεν Κλίνσμαν δεν είχε φτάσει να κοιτάξει την εστία του Ospina. Σέντρα από τον Δίας, η μπάλα σταματάει σε χέρι, πέναλτι. Έτσι είναι, άμα προκαλέσουν πελάδες μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Και αυτό που συνέβη είναι ότι ανέβηκε σαν αστραπή ο Φαρίντ Δίας, ο αριστερός μπακ. Και όταν γέμισε αυτήν την σέντρα στην καρδιά της Αμερικανικής άμυνας, η μπάλα βρήκε στο χέρι ενός άλλου Κολομβιανού που ατυχώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, δεν ήταν στο Μπεδόγια, επανορθώνω, και για να μην αδικήσω, είναι στο χέρι του. Ντεάντρα Γέντλιν, είναι πολύ καθαρή περίπτωση πέναλτι για να στέκει οποιαδήποτε ένσταση εκ μέρους των Αμερικανών. Εκτέλεση από τον Ροδρίγκες, συμβαίνει το φυσιολογικό. Μπαλά πηγαίνει σχεδόν δοκάρι και μέσα. USA 0, Κολομβία 2. Επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, είναι ένα πολύ υψηλό εμπόδιο για την ομάδα της διοργανώτριας χώρας. Ένας αναντίον ενός εδώ και εκεί, στα μαρκαρίσματα των Κολομβιανών, και πάνω στη γραμμή βγάζει ο Πέρες μια κεφαλιά, νομίζω, του Ντέψη. Εκτέλεση από τον Ντέψη και η πρώτη φορά στον αγώνα που κάνει κάτι ο Ospina. Το άνοιγμα του Μπάκα για τον Κουαδράδο σε κανονική θέση, πλησιάζει απειλητικά, έρχεται ο Μπάκα. Αυτή είναι η πρώτη ωραία στιγμή της Κολομβίας στο δεύτερο μέρος. Και γρήγορη πάσα του Καρδόνα για το ξεπέταγμα του Μπάκα και ανοίγει το διασκελισμό. Ο Μπάκα φτάνει απέναντι στον Ντουζάν, δοκάρι σε απόσταση αναπνοής από το να είναι game set και match over για την Κολομβία.